Τα νέα. Πιλωτέ Νάρκε μπλοκάρουν τι μεταβιβάσει εκινήτων. Πώ οι θέσει στάθμευση μπορεί να αποδειχθούν άκυρε και να τυνάξουν στον αέρα ιδιοκτησίε και αγοραπολισίε. Ο διπορικό στα καμένα τη Βόρεια Έβια, γιατί ο θυμό σιγοκαίει ακόμα. Εκενώνονταν χωριά σε Αχαία και ηλία ω αργά το βράδυ. Κοπενχάγη, σενάριο τρομοκρατία σε αιματηρή επίθεση σε εμπορικό κέντρο. Και ποιοι πάνε και γιατί οι δύο ταξίδια στι ΗΠΑ για τα εξοπλιστικά. Η εφημερίδα των συντακτών, η σιωπή των σκευωρών, κυβέρνηση Πασόκ και προσκύμενα μέσα μαζικής ενημέρωση μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου αποδείχτηκε μετάκλητα ότι υπήρξε σκάνδαλο, υπήρξε και σκευωρία για το κουκούλωμά του, υπήρξε προσπάθεια παραπλάνησης και παρεμπόδισης της δικαιοσύνης για τη διερεύνηση του σκανδάλου της Νοβάρτης και την αποκάλυψη των ενόχων, υπήρξε επιχείρηση διαστερεύλωσης της αλήθειας με την αγαστή συνεργασία των φιλοκυβερνητικών μέσω μαζικής ενημέρωσης. Αποκάλυψη νομοσχέδιο Κεραμέως αποσυνδέουν τη διδακτική επάρκεια από το πτυχίο. Και μάχη με τις φλόγες στην Ηλία και ενώθηκαν οικισμοί, κλειστά σήμερα δάση και εθνική δρυμή, λόγω υψηλού κινδύνου. Το ξαναλέμε επικίνδυ, ε, κινδυ, επικίνδυνο σε επίπεδο 4 το να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Παιδιά, πολλή προσοχή. Στον δεύτερο τύπο, οι πληρωμές για τα νέα αναδρομικά. Το σχέδιο εξόφληση μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατεία προκαλεί ξανά η Άγκυρα με παράνομη νότα για κεντρικό Αιγαίο. Εματοκίνησμα στην Πατησίων. Αυτό και αν ήταν παιδιά, θα το δούμε αναλυτικά στην πορεία από Αλβανού Ναρκέμπορου και δύο αστυνομικοί τραυματίε στην καταδίωξή του. Τρει αστυνομικοί τραυματίε, μάλιστα. Έφυγε η αγαπημένη Ντένι Μαρκορά, καλό ταξίδι την Ακόνστα. Δανία, μακελιό σε εμπορικό κέντρο μετά από επίθεση ενόπλου. Και νέε επιδοτήσει για ηλεκτροκίνηση. Αρκεί να δίνονται έγκαιρα, παιδιά, αυτέ οι επιδοτήσει. Να μην περιμένει ο κόσμο μήνε ολόκληρου. Δημοκρατία. Ορθά νυχτό ο στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών Γεωργιάδης και Αβραμόπουλο. Ο Γιάννη Φιλιπάκη ξεσκεπάζει τους αδίστακτους του αδίστακτου συνομώτε του κόμματο Νοβάρτη, κατηγορώ από τον εκδότη τη εφημερίδα. Και. Σε Μπόγκοτα μετέτρεψαν την Αθήνα δύο σπίρες Αλβανών. Φεδρότητα στο Δωρικάκο, αλλά και αυτή την είδηση. Χάλκινο ο παγκόσμιο κατέκτησε εθνική πόλη. Βέβαια, τα παιδιά. Εστία. Απίστευτη ισχύω μήνυμα για το ελεύθερο φρόνημα και την ανεξαρτησία των δικαστών από τι εξουσίε. Η δικαιοσύνη βγαίνει πιο δυνατή μετά την απόφαση του Πενταμελού Δικαστικού Συμβουλίου για την υπόθεση τη Νοβάρτη. Του Μανών Κωτάκη. Διαβάζω κάτι ακόμα εδώ ρεπορτάζ με τίτλο Αν μα δώσει τον Παπαγγελόπουλο. Μάλιστα. Κόντρα. Κλειδώνουν οι συνεργασίε τη επόμενη ημέρα. Οι παρασκηνιακές διαβουλεύσει για σχηματισμό κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Σκληρό ρόκ από τον Αλέξη Τσίπρα μετά τη δικαίωση για το σκάνδαλο τη Νοβάρτη. Και φαρουέστη Αθήνα, ξεκαθάρισμα λογαριασμών, η αιματηρή συμπλοκή στα κάτω πατήσια. Στη Πια Κολομβία, πιστολή διαλβανών αρκεμπόρων, ανταλλαγή πυρών αστυνομικού και τρει δεκρίστων Μεντεγίν, ε, ε, συγγνώμη, στην Αθήνα. Το προέξιμηνόν ρεπορτάζ τη Εσπέσο για τη ζούγκλα ανομία επιβεβαιώθηκε με τον πιο αιματηρό τρόπο. Σκηνέ χάου με έντομου κατοίκου στα κάγκελα και δίκιο έχουν οι άνθρωποι μαχαιριά στην καρδιά του Θέμη και από την πριν σύζυγό του. Είναι βίαιο με τι γυναίκε, λέει η Στεφάνοβα, μετά όσα έγιναν με την Κίκη. Και αντίο, κυρία Ντένι Μαρκορά, αποκριστικό οι τελευταίε στιγμέ τη Ντίνα Κόνουστα. Ήταν σίγουρη, ήταν ο χάρο. Μόνη στη ζωή, μόνη και στον θάνατο, λαβωμένη από την άνοια. Οι τελευταίε τραγικέ στιγμέ τη, το ίδρυμα και οι επιθυμίε που δεν μπόρεσε να εκφράσει. Η Ελλάδα αποχαιρετά με απέναντι θλίψη την Τένι Μαρκορά. Τη έδερνε όλε, είστε όλε, μπίπ, και την πρώην γυναίκα του χτυπούσε ο Αδαμαντίδη. Σήμερα θα πάει στα δικαστήρια, οπότε θα έχει εξέλιξη αυτή η υπόθεση. Και θέλω να μείνω ζωντανός για να απολογηθώ. Ράχο ψυχικά και σωματικά ο Φιλιππίδη, σαν μικρό παιδί, έκλεγε στο νοσοκομείο. Και αυτό καρχαρία έφαγε και δεύτερη γυναίκα στην Αίγυπτο. Τα νερά έγιναν κατακόκκινα και νομίζω όλοι είδαμε αυτό το σοκαριστικό ναι, βίντεο που διαφόρησε του Σαββατοκύριακο. Φοβερό. Και ναυτεποδική προ επαναξιολόγηση δανείων 60 δι ευρώ σε επιχειρήσει, το Green Stress Test των τραπεζών, οι 22 κλάδοι που μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Και τι αλλάζει στι προβλέψει του Μεσοπρόθεσμου, Δημοσιονομική Στρατηγική 2026.